παραπέμψει τη αντιπολίτευση όσον αφορά για γενιές διαδηλωτικού συμβουλίου για θέμα την υποστελέχωση του νοσοκομείου Ξάνθης. Ως όφιλε η αντιπολίτευση και τα μέλη τα οποία το έχουν καταθέσει εγγράφους, αυτό που δεν έχω εγγράφους είναι οι υπογραφές των μελών, οπότε δεν μπορώ να δεχτώ την εισήγηση αυτή. Πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τα μέλη τα οποία την καταθέτουν εγγράφους. Άρα δεν μπορώ να το θέσω σαν θέμα πρώτον και δεύτερον. Ναι, ορίστε, πες. Στον κύριο Παπαδάκη, συμφωνώ μαζί σας. Στον κύριο Παπαδάκη. Είναι υπόγραφο. Άρα δεν ισχύει. Ναι, ναι, ναι. Δεν ισχύει. Δηλαδή λέει στην καλεσμένη της απαιτείται γραπτή αίτηση προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πράγμα το οποίο έγινε. Έχω γραπτή αίτηση. Η οποία να υπογράφω από 1/3 των μελών του Συμβουλίου, ανεξαρτήτως παράταξης. Ωραία, λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ένα θέμα στο οποίο θα συμφωνούσαμε όλοι και θα συμφωνούσατε όλοι να εισαχθεί θέμα για συζήτηση. Εμείς θα σας το ξαναφέρουμε υπογεγραμμένα. Και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Για χάρη του χρόνου όμως, αν θέλετε και επειδή σας το δείτε. Κάτι ακόμη για να μην σας ορίσω. Ναι, ναι. Και επειδή και πάλι να μου το φέρετε υπογεγραμμένο, δεν θα το εισάγω ως θέμα, γιατί απαιτεί το 1/3 του Δημοτικού Συμβουλίου. Βάση διαιρέσεως είναι 13,6 και όπως ο νόμος λέει, αν κατά το υπόλοιπο το 1/3, δηλαδή 13,6 προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός τρογυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη. Άρα χρειάζεται δεκαδικός. Να τελειώσω. Άρα, σας δίνω το θέμα πίσω να το φέρετε εν υπόγραφα και να βρείτε μια 14η υπογραφή για να μπορείτε σε αυτή. Να μου λύσετε τα χέρια εδώ. Σας βοηθάω και με βοηθάτε έτσι. Ευχαριστώ. Τώρα έχετε το λόγο. Καταρχήν έχετε δίκιο σε ό,τι λέτε. Εμείς το έγγραφο λόγω και του επίγοντα της κατάστασης, κύριε Δημαρχέ, το φέραμε για να σας γνωρίσουμε ότι αυτή είναι η πρόθεσή μας, αντιλαμβανόμενη ότι και εσείς θα επιθυμούσατε κάτι τέτοιο. Εάν βέβαια οι νομικές μας υπηρεσίες έκανε κλπ. Υπό αυτή την έννοια σας το γνωστοποιούμε, κάναμε τη δουλειά της προετοιμασίας και αν επιθυμείτε, σας παρακαλούμε, φέρτε το για να δώσουμε μια λύση για το νοσοκομείο μας, που είναι πάρα πολύ σωστή. Εμείς την έφερε την υπογραφή, θα την βρούμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι. Δεν επιλέξαμε τη γι' αυτό και δεν επιλέξαμε την υπογραφή. Θα σας ενημερώνω για να μην καθόλου. Αν εσείς όμως επιθυμείτε, ο κύριος Δήμαρχος επιθυμεί να συνυπογράψει μαζί μας την τέτοια πρόταση ουσιαστικά, φέρνοντας το θέμα, εσείς δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι εισηγητής. Μας ενδιαφέρει ότι θα εισαχθεί ένα σοβαρό θέμα και θα υποστηρίξουμε με ενεργό τρόπο το νοσοκομείο μας. Εάν εσείς το επιθυμείτε, φέρτε το και χωρίς τις νοσοκομιστές και κάντε εσείς την εισηγητή. Εμείς θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα, δεν θέλουμε να κερδίσουμε τις εντυπώσεις. Είπατε και δίκιο έχετε. Αυτή είναι η διαδικασία, η σωστή, και έτσι έπρεπε και πρέπει να γίνει. Και χρειάζονται 14 υπογραφές φυσικά και το ξέρουμε. Μας επιστρέφεται το έγγραφο. Φέρετε τώρα το έγγραφο. Όλοι εδώ είμαστε μαζί. Όλοι αγωνίζονται το νοσοκομείο. Όλοι θέλουν να αγωνίζουν το νοσοκομείο. Και ξεκινάω από τώρα οι υπογραφές. Όλοι μαζί. Από κοινά. Και εσείς και εμείς μαζί. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Πρώτον, κύριε Μινισσόπουλε, δεν υπάρχει θέμα από εμάς να κάνουμε φτηνοπολιτική για τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι αυτή η άποψή σας αγγίζει όλους μας. Ναι, έτσι πάρα πολύ. Ναι, ναι. Όμως, επειδή το λέω πολλές φορές, λέτε και εμάς κατηγορία ανθρώπινα, δεν είναι τη διαδικασία που χρειάζεται το πράγμα, αλλά είναι ανθρώπινα. Όχι, ξέρουμε, αλλά δεν είναι τέλος πάντων. Να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι κακό. Δεν προσέχετε 14 υπογραφές. Ανθρώπινα είναι. Τι να κάνουμε, δεν πηγαίνουμε τώρα. Όμως, επειδή το θέμα είναι σοβαρό, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να μαζέψουμε υπογραφές και να τους συστήσουμε. Και αυτό είναι ένα θέμα που αγγίζει πραγματικότητα και αλλά και εμάς. Δεν θέλετε να το κάνετε και εσείς. Εσείς θα το όλοι μας ακούσετε. Όλοι μας ακούσετε. Όλοι μας εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Προηγουμένου μέρους για θέματα διαδικαστικά, κάνα τον όμιλη φασαρία, δεν περνάει η κυκλοφοριακή αυτή. Ρύθμιση, μελέτη, ρύθμιση. Που για να λέμε άλλα τα άλλα. Λέμε, το παίρνουμε πίσω, όλα μας. Όλα μας. Το παίρνουμε και αυτό. Ναι, το παίρνουμε πίσω. Το παίρνουμε πίσω.
πίσω πέρα από αυτό ναι. που είναι διαδικαστικό, συμφωνώ με την αυτό. Και το πιο γενικό είναι και οι προηγούμενοι. Οι προηγούμενοι συμφωνώ και με έναν εκεί. Δεν έχω καμία σχέση με το γνωρίζαμε. Είναι περάπουλα. Συμφωνώ. Αλλά εντάξει, να δούμε έξω τι θα πούμε. Τι. Ότι διαφωνήσαμε πού. Δήμαρχε, προτείνω αύριο να κάνετε ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με θέμα πρόεδρο, μάλλον με θέμα την κοινωνική ρύθμιση. Ευχαριστώ πολύ. Έστω και ας είναι και... Πασχάλη, ξέρεις ότι για να αρχίσει ένα θέμα το οποίο έχει ψηφιστεί, δεν είναι τέτοια διαδικασία. Το ξέρεις. Όταν κολλάμε, πρέπει να σε τέτοιες είδους αγγλώσεις. Δεν μπορείτε να λέτε στον πρόεδρο ότι δεν πρέπει να πάρει 14 υπογραφές. Γιατί αν είναι έτσι, και μπορείς να κυκολώσεις. Εγώ λέω ότι δεν το ήξερα ότι θέλει 21. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ξέρει 21 ότι θέλει αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να ξέρει. Μια καμάτα. Και μην προσπαθείς να
κάτι για να μην υπάρχει θέμα. Ακούστε με. Ξέρουμε ότι όλοι έχουμε ευθύνη και νομίζω ότι έχουμε αποδείξει τώρα ότι ίσως έγινε ένα λάθος, γιατί δεν ξέραμε το λόγο των κριτικών περισσότερων τη θέση που είναι και το καθεξής. Αύριο το πρωί, για να υπάρχει καμία παρατυπία, καμία διαδικαστικό, κάνει το διαδικαστικό λάθος, θα ετοιμάσει μια πρόληψη διαπεριφοράς, ούτε να φέρουμε ανθρώπους σε δύσκολες θέσεις που ψήφισαν τώρα λευκό και να μπορούν να ψήσουν αύριο ή τώρα να αλλάξουν, γιατί δεν είναι σωστό. Αύριο το πρωί, ο καθένας μας αναβαίνει σε θέση των πράξεών του, θέλει 27 άτομα να μπουν και να πάρουν 21 και εδώ είμαστε όλοι να αποδείξουμε ότι έχουμε διάθεση να βοηθήσουμε και τελείωσε το θέμα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και τελείωσε η υπόθεση. Από εκεί και πέρα όμως, από αύριο και μετά, ο καθένας θα αναλαμβάνει τις ευθύνες της πράξης του, γιατί είπε ο κύριος δεν είναι σωστά, μπορεί να μην το ξέρουμε, αλλά αν δεν το πρωί θα το ξέρουμε. Οπότε δεν υπάρχει κανείς να κρυφτεί από κάπου ή να πει δεν ήξερα. Έτσι. Όχι, Κυριάκο μου, επειδή είπα κάποιες έντρες να ψηφίσει 21 και το καταλαβαίνεις. Ωραία. Τώρα ψηφίσαμε. Αύριο το πρωί ξαναψηφίζουμε με την διάσκεψη. Διαπεριφοράς, δυσκολεύτε. Διαπεριφοράς. Κάνετε τη σύνδοσα. Διαπεριφοράς. Πρωί-πρωί. Ναι, πρωί-πρωί. Αύριο πρωί θα βγει η πρόσκληση. Στις 9 η ώρα βγει η πρόσκληση. Στις 10 με 11. Να συντομεύουμε για να μην φύγουμε από εδώ 12 και δεν μπορούμε να κάνουμε πρόσκληση. Αύριο το πρωί 9 θα γίνει η πρόσκληση για 10 με 11 θα γίνει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Μέσω email. Κύριε Μενισό, πλέον με το λόγο. Είναι σαν τον Δημαρχόπολη και αρρώσει. Καταρχήν, όλοι έχουμε δίκιο. Κανένας δεν πρόκειται να ρυψεκτονέσει μία τέτοια εκδήλωση για μία απόφαση η οποία δεν εισήχθη σωστά ενός θέματος, δεν εισήχθη σωστά και δεν αποφασίστηκε και σωστά. Τι θα ήταν το ιδεατό για μένα και αν μπορείτε κύριε Δήμαρχε να το κάνετε. Καταρχήν συμφωνώ με τη δική σας την πρόταση περισσότερο. Δηλαδή, όταν έχει ολοκληρωθεί μία διαδικασία, μετά είναι ένα τέχνασμα το να πει ότι κάτι δεν ακούστηκε και να το κάνουν παρά το γεγονός ότι καταλαβαίνω ότι ο κύριος Λίρας θέλει να δώσει μια λύση και ξέρω και την αγωνία του γιατί υπηρέτησε αυτή τη θέση. Όμως, βάλτε σας παρακαλώ, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται και αποφασίσαμε στην προηγούμενη, αν μπορείτε, μια πρόχειρη απλή κυκλοφοριακή μελέτη δύο σελίδων από κάποιον ίσως να είναι ένα καινούργιο στοιχείο να το ψηφίσουμε όλοι υπέρ να τελειώνει. Γιατί το λευκό σε εμάς είχε αυτό το πρόβλημα. Αν μπορείτε κύριε Δήμαρχε, βάλτε κάτι, ένα καινούργιο στοιχείο της μελέτης αυτής, της ρύθμισης που λέτε, κάποιος να την υπογράψει, ένα καινούργιο στοιχείο και το υπογράφω με 10 χέρια ούτε ένα λεπτό ήταν. Εξήγησα τους, μιλάω το πρωί 9 ώρα, δεν πρέπει να είναι έτοιμο αυτό. Όχι, το πρωί θα κάνουμε τις χώρες, θα βάλουμε πρώτα, θα κάνουμε τις καρδιά, αλλά πάλι απόφαση, η παιδιά θέλει, την εικόνα στο πρωί. Τα εικόνα θα κάνουμε και μετά. Ωραία, επίσης, κύριε Πρόεδρε, επίσης, στα πλαίσια αυτής της διευκόλυνσης που κάνουμε, όχι που κάνουμε για το θεσμό όλοι μας εδώ, και αυτής της ενότητας που προσπαθείτε να αναδείξετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, σας παρακαλώ να εισάγετε και το άλλο θέμα για το νοσοκομείο με τον ίδιο τρόπο. Με κάποιον άλλο να το φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλιώς, τις υποχρεώσεις μας